Το γλοιοσπόριο δεν αποτελεί τη βασική αιτία της υποβάθμισης του ολοκάρπου για τη σοδιά 2019-2020. Αυτό προκύπτει από τα συμπεράσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και δειγμάτων που εξετάστηκαν από τον Μπερνάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν έντονες προσβολές από το δάκο της ελιάς με παράλληλη παρουσία πληθώρας μυκητολογικών αιτιών. Από τις μελέτες τριών διαφορετικών μυκητολογικών εργαστηρίων διαπιστώθηκε ότι το βασικό αίτιο για τις μυκητολογικές προσβολές είναι ένα σύμπλεγμα από μύκητες, πολλαπλοί μύκητες, και δεν αφορά μόνο το γλοιοσπόριο, το οποίο ήταν σαν γενική παραδοχή όλο αυτό το διάστημα. Στο εν λόγω πόρισμα διευκρινίζεται ότι σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες οι μολύνσεις από τους μικροοργανισμούς αυτούς θα περνούσαν σχεδόν απαρατήρητες. Αυτός ο συνδυασμός, έντονες δακοπροσβολές και μικροκλίμα, βοήθησε να αναπτυχθεί αυτό το φαινόμενο που παρατηρήθηκε πρώτη φορά φέτος. Αλλά το βασικό σημείο είναι ότι αυτοί οι μύκητες είναι δευτερογενείς προσβολές, σαν πρόφητοι. Αυτά είναι τα δεδομένα μας. Και να μην προβεί σε ενέργειες, σε επεμβάσεις, με βάση ότι οι προσβολές είναι από το γλοιοσπόριο. Συνεπώς, η υποβάθμιση της ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθμισης του ολοκάρπου μπορεί να οφείλεται και στη δευτερογενή δράση μυκήτων ή και άλλων μικροοργανισμών. Ωστόσο, πρωταρχική αιτία αποτελούν τα υψηλά ποσοστά δακοπροσβολών σε συνδυασμό με τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας. Όντως, οι φετινές συνθήκες ήταν έκτακτες. Δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια, από ό,τι λένε και οι παλιότεροι, να δημιουργηθεί. Δηλαδή, από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τα μέσα του Δεκεμβρίου, να έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες, οι οποίες στην ουσία πολλαπλασίασαν το βάκο, ο οποίος είναι το πρωτογενές αίτιο όντως.